Ναι, θα πάω να δω την Κατερίνα σου. Έτσι, μου. Ναι. Πολλά ξέρεις εσύ. Γιατί το λες έτσι, κοίταξε να δεις. Έναν άντρα, ναι, πέρα από την ευγένειά του, από τους τρόπους του, που για μένα είναι πολύ σημαντικά, από το επάγγελμά του και τις επιλογές του, για μένα πρέπει να τον κρίνεις κυρίως από το πώς φέρεται στη γυναίκα που είναι στο πλάι του. Χθες λοιπόν σε κουτσομπολεύαμε, ναι, μισή ώρα. Τι έκανατε εσείς? Σε κουτσομπολεύαμε πάρα πολύ με αυτόν τον κύριο απέναντι, με τον υπεύθυνο καλεσμένο μας, τον κύριο Μανώλη Σκουπελίτη, στο γραφείο όλοι, και συζητούσαμε το εξής. Μου επιτρέπετε, παιδιά, τώρα εγώ είμαι πάντα. Είμαστε μια παρέα, τα λέμε, ούτως ή άλλως δεν θα λύσουμε και κάτι άλλο. Ότι τον άνθρωπό σου τον έχεις εκεί ψηλά και είναι η Κατερίνα σου. Έφυγε μου, τι θα κάνω, ψέματα να πω, άλλο εννοώ είναι δικιά μου. Ότι στις 10 προτάσεις οι δύο έχουν να κάνουν με την Κατερίνα σου. Και δεν είναι ο τρόπος να μιλήσει κάποιος, ούτως ή άλλως το ξέρω, κατάλαβα, δεν δίνει συνεντεύξεις. Είσαι χαμηλών τόνων άνθρωπος σχετικά με τη δουλειά και την εκπομπή και στο ραδιόφωνο που κάνεις και στην τηλεόραση. Αλλά είναι πολύ μες στη ζωή σου και εσύ την τιμάς πάρα πολύ. Είναι εδώ μαζί μας η Κατερίνα η όμορφη, ένα γλυκό πλάσμα. Κοίταξε, καταρχήν η ομορφιά των ανθρώπων, να ξέρεις, πηγάζει από το πώς νιώθουν, εγώ πιστεύω. Δεν υπάρχουν όμορφοι και άσχημοι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που επειδή είναι ευτυχισμένοι, ακτινοβολούν ομορφιά. Εγώ νομίζω ότι εγώ, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου και όλοι οι άνθρωποι τριγύρω μου, επειδή ζούμε με ένα διάστημα που είμαστε ευτυχισμένοι, ομορφαίνουμε όλοι. Υπήρξαν. Η Κατερίνα, πώς τη γνώρισε? Τη γνώρισα σε ένα ρεπορτάζ που έκανα ποδοσφαιρικό. Μου φτιάξε καφέ σε ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό. Συγγνώμη, εσύ συνεχίζεις το αθλητικό ρεπορτάζ? Όχι, δεν το συνεχίζω. Δεν θα μπορούσα να προλάβω να τα κάνω όλα αυτά. Δεν το συνεχίζω. Θα ήμουν χταπόδι για να τα κάνω όλα αυτά. Δεν το συνεχίζω. Όχι ότι κάθομαι. Αυτό είναι το άλλο θέμα. Κάνω άλλα 45 πράγματα. Δηλαδή. Ένα κακό που είχαμε όλους και το ξέρουν όλοι όσοι είναι δίπλα μου. Είναι ότι μιλάς πολύ. Αυτό είναι το καλό μου. Ναι. Ένα κακό που είχα πάντα είναι ότι κάνω πολλά. Είναι η φίλη μου που έρχεται μπροστά μου σε ερωτήματα. Έτσι, μπράβο. Πολλά πράγματα και ταυτόχρονα. Μάλιστα. Και αυτό μου έφερε πολλές δυσκολίες και στις σχέσεις μου και παντού. Και πάντα. Δηλαδή η Κατερίνα που είναι μαζί μου τώρα, ένα πράγμα για το οποίο είναι ηρωίδα είναι ότι αντέχει όλη αυτή την προσωπικότητά μου που κάνει 45 πράγματα το ίδιο δευτερόλεπτο και σκέφτεται άλλα 50 το επόμενο. Δηλαδή, για παράδειγμα, προχωράμε πολύ ωραία, πάμε για τέταρτη χού της τύχης. Μια οικογενειακή και προσωπική ευτυχία, αν το θέλεις, για όλους μας και μια επιτυχία που. Που σου κούμπωσε και απόλυτα. Έτσι. Μου αρέσει πολύ. Και δόξα τω Θεώ να είμαστε καλά και εμείς και οι 40 συνεργάτες στον τροχό της τύχης. Πάμε για τέταρτη σεζόν. Μπράβο, με την ίδια ομάδα. Συγχαρητήρια. Ξεκίνησα με αφορμή αυτό, συνεχίζω στο ραδιόφωνο. Ξεκίνησα τώρα στον δρόμο. Κάνω μια εκπομπή, το πρώτο παιχνίδι που υπάρχει στο ραδιόφωνο, δηλαδή με παίκτες που είναι ζωντανά μαζί σου, που κερδίζουν τηλεοπτικά δώρα όμως. Δηλαδή επίπεδου ταξιδίων ή τέτοια πράγματα. Μπράβο. Παράλληλα, τρέχω μια δική μου σχολή επαγγελματικής πάλης. Είναι το σοου που κάνανε παλιά, είσαι μικρή, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ο Σουγκλάκος. Ο Χαλκ Χόγκαν, τι να σου πω, ρε παιδί μου, ο Τζον Σίνα, να σου πω ονόματα. Είναι σκηνοθετημένοι πάλι που παλεύουν, αλλά είναι μέσα σε σενάριο. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπήρχε 20 χρόνια. Εγώ τώρα έχω δει κάτι βιντεάκι. Ναι. Που είναι κάποιοι ξένοι με κάτι ξανθά μαλλιά. Αυτό μακριά. Με μουστάκι που σκίζει το μπουζάκι. Όχι, που φοράνε και κάτι εσόρουχα περίεργα που είναι γελί με αυτά τα εσόρουχα. Ακριβώς αυτό με το γελίο. Και μετά χτυπιούνται, σκοτώνονται, τρέχουν θέματα, ναι, και μετά αυτοί όμως το θέλουν αυτό να γίνει. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό είναι μια μορφή θεάματος, το οποίο παγκοσμίως αποδίδει. Στην Ελλάδα, επειδή γενικώς σε πολλά δεν έχουμε κουλτούρα, δεν μπορούμε να έχουμε. Δεν είναι λίγο χαζό αυτό τώρα? Θα σου έλεγα ότι είναι χαζό, αλλά από τη στιγμή που έχει 1,2 δισεκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, λέω ότι κάτι γίνεται. Το βλέπεις με τον Τάσο, Ελεάνα μου. Να έρθει να δεις, κάνουμε σοου. Και είναι Έλληνες παίκτες. Είναι. Αυτά τώρα που διοργανώνεις εσύ. Αυτό που βλέπεις ακριβώς. Οι performer οι οποίοι εκπαιδεύονται για να το κάνουν. Καλέ, τι κάνει από τη σκάλα? Πέφτει στα 6 μέτρα κάτω. Αυτό λοιπόν. Που αυτά είναι που πάει η Beyoncé με τον. Κάποια πάει διάσημη και κάθεται με τα ρούχα τα ωραία. Και έτσι κοιτάει τον άλλο που τρέχουν τα αίματα. Λοιπόν, αυτό εδώ. Καταρχήν. Δηλαδή, είναι μια θεατρική παράσταση ουσιαστικά, η οποία όμως καταλήγει με ring. Είναι μια κουλτούρα, ένα φαινόμενο. Ναι, γιατί δείχνει στην αρχή το πώς είναι αυτός, ετοιμάζεται, βάζει. Έχουν ιστορίες. Βάζουν όλοι λάδι στο σώμα, ξέρεις. Δεν βάζουν όλοι λάδι. Είναι, επειδή εγώ είμαι εκεί και φροντίζω για το λάδι που βάζω στο σώμα. Εγώ λέω για τους ξένους που βλέπω τώρα. Όχι. Λοιπόν, είναι ηθοποιοί και παράλληλα παλαιστές. Πουλάνε μια παράσταση θεατρική. Α, είναι ηθοποιοί. Επαγγελματίες, δηλαδή, όχι. Το τέλος το ξέρουνε. Ναι, το γράφω εγώ. Ως σενάριογράφος. Συγγνώμη. Μαθαίνεις πράγματα, δηλαδή. Είναι στην κατάλληλη εκπομπή, έπρεπε. Λοιπόν, με λίγα λόγια.
Η επαγγελματική πάλι το Cuts, το Pro Wrestling. Το Cuts! Μπράβο. Αυτό έψαχνα να το ζω. Είναι η κάθε λέξη που το ξέρει ο καθένας. Είναι ουσιαστικά σκληροθερημένη πάλι. Ο πόνος είναι πραγματικά αληθινός, γιατί δεν υπάρχει ψεύτικος τρόπος να πέσει από 6 μέτρα στον πάτωμα. Αλλά υπάρχει η εκπαίδευση που είναι πολύχρονη που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πολύχρονη εκπαίδευση. Για να μάθουν να το κάνουν σωστά, ώστε να μην τραυματίζονται. Δηλαδή, αν το δει κάποιο τώρα, μην πάει να το κάνει για να πει άτι. Ψέματα, ναι, αυτό όχι, κάνω βέβαια, και εγώ. Τώρα αυτοί είναι. Έχουν πολυετή εκπαίδευση. Έχουν εκπαιδευτεί τους κατάλληλα. Τους εκπαιδεύουμε χρόνια και αμέσως μετά κάνουμε σοου. Να έρθει να δει ένα σοου, είσαι καλεσμένη. Και φαντάζει να αντιδρώ εγώ, να σηκωθώ πάνω στο ρίγκ. Μα αυτό κάνει ο κόσμος. Το ζει και το βιώνει, ενώ ξέρει τι γίνεται. Η Κατερίνα Σου. Ναι. Μέσα σε όλα αυτά βρήκε, θεωρώ, τον τρόπο, ναι, να υπάρχει γιατί είναι δίπλα σου. Αφενός με ένα αφετέρου, γιατί διαχειρίζεται τη σχολή μου, γιατί είναι η διευθύντρια της σχολής μου. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πατάω το πόδι μου εκεί καθημερινά. Βρε Κατερίνα, τι έπαθες. Και έτσι έπαθε τέτοιο τι κακό. Τι σε βρήκε. Συγγνώμη τώρα, μεταξύ μας. Να σου πω κάτι, δεν είναι κακό. Αυτή είναι η δουλειά της. Σου αρέσει. Σου αρέσει, ε. Γιατί να με της αρέσει. Διοίκηση επιχείρηση έχει σπουδάσει και διοικεί μια επιχείρηση. Το πρέπον. Ο καθένας αυτό που σπουδάζει ή μεγαλώνει, ονειρεύεται να το κάνει. Ωραία, καλό τι να το γνωρίζεις. Κάνει. Εσύ κάνεις το πρώτο βήμα. Είναι αυτό που λέμε κεραυνοβόλος έρωτας. Α, πρέπει να θυμηθώ τα παλιά τώρα. Θα σου πω το απλό. Με παρακαλούσε ένα μήνα πότε θα παίξει το βίντεο το οποίο την είχα τραβήξει στο ρεπορτάζ που είχα κάνει. Γιατί την είχα βάλει μες στο ρεπορτάζ. Και με παρακαλούσε γι' αυτό. Και επειδή με κούρασε από το παρακάλεσε, λέω θα το παίξουμε αύριο μεθαύριο και θα έρθω να σε δω να πιούμε ένα καφέ. Και τελειώσαμε. Και έτσι ξεκίνησε. Ναι, και έτσι ξεκίνησε. Μάλλον λέει. Αυτά που λέτε είναι αλήθεια, ε. Είναι αλήθεια, ναι. Γιατί σε σοκάρει όλα αυτά. Και δεν κάνουμε μόνο αυτά, πρέπει να κάνουμε και άλλα.